Με μία φράση, το καλύτερο racing του 2016. Αυτό είναι το Forza Horizon 3. Φίλοι του GamerGR, καλησπέρα. Αυτό είναι το βίντεο review του Forza Horizon 3. Γραπτό review δημοσιεύθηκε από τον πανταλίδα σκαλέλο στο Gamer.gr τις πρώτες ημέρες κυκλοφορίας του παιχνιδιού. Η Microsoft μας χαρίζει κάθε χρόνο από ένα Forza, καθώς τα Forza Motorsport και Forza Horizon εναλλάσσονται. Η σειρά Forza Horizon είναι open world racing και φέτος η τρίτη έκδοσή της διεξάγεται στην Αυστραλία. Το παιχνίδι κυκλοφορεί για PC και Xbox One. Το πρώτο στοιχείο που μου αρέσει στο Forza Horizon 3 είναι η ποικιλία στις κούρσες. Η Αυστραλία γενικά προτείνεται ως τοποθεσία λόγω της ποικιλομορφίας της, αφού συνδυάζει δάση, ερημικές τοποθεσίες ή παραθαλάσσιες ακτές. Οι δε λεπτομέρειες στα οχήματα, όπως και τα ηχητικά εφέ των μηχανών, θα σας αφήσουν με ανοιχτό το στόμα. Στα PC το παιχνίδι τρέχει στα 60 FPS και στο Xbox One στα 30, τουλάχιστον όμως υποστηρίζει HDR για καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα. Το soundtrack περιλαμβάνει επίσης ένα σωρό δυνατά κομμάτια. Αρκετά όμως με τον τεχνικό τομέα, περνάμε στα του gameplay. Ως open world racing, το Forza Horizon 3 έχει ένα χάρτη, στον οποίο βλέπετε τις διαδρομές. Οδηγώντας μέχρι το σημείο της διαδρομής, μπορείτε να περάσετε από πάνω της και στη συνέχεια να ξεκινήσει η κούρσα. Πέρα από τους παραδοσιακούς αγώνες, στο παιχνίδι συναντάμε τα λεγόμενα showcase events, στα οποία οδηγάτε υπό κάποιες ιδιόμορφες συνθήκες για χάρη του θεάματος, τα bucket challenges που αποτελούν σενάρια καθώς πρέπει να οδηγήσετε με συγκεκριμένο όχημα κάτω από ορισμένες συνθήκες και τα PR stunts στα οποία τρέχετε με συγκεκριμένες ταχύτητες, πηδάτε από ράμπες κτλ. Ο χαρακτήρας του gameplay μπορεί να είναι arcade καθώς το όχημά σας δεν καταστρέφεται, αλλά ενεργοποιώντας την επιλογή simulation damage model μπορεί να υπάρχει καταστροφή στο όχημά σας και φυσικά σε κάθε τρακάρισμα να επηρεάζεται η απόδοσή του. Το AI θα σας δυσκολέψει αρκετά καθώς οι αντίπαλοι οδηγοί αποτελούνται από drive avatars άλλων παιχτών και αντιπροσωπεύουν σε ένα βαθμό το πώς οδηγούν. Κατά συνέπεια, θα σας δυσκολέψουν ακόμα και από τις πρώτες διαδρομές. Όσο κερδίζετε αγώνες, τόσο αποκτάτε XP και ανεβαίνοντας level, κερδίζετε credits με τα οποία αγοράζετε νέα αυτοκίνητα από 400 διαθέσιμα ή κάνετε upgrade το ήδη υπάρχον σας σε μια ευρεία γκάμα από parts. Επίσης, χτίζετε το fanbase σας και έτσι αγωνίζεστε σε ολοένα και πιο δύσκολες διαδρομές. Ακόμη έχουμε ένα ξεχωριστό skill system. Σκοπός σας είναι να εκτελείτε συγκεκριμένα skills σε αλληλουχία όπως drifts, drafts, άλματα και ούτω καθεξής. Όσο περισσότερα skills εκτελείτε, τόσο περισσότερα skill points κερδίζετε. Τα skill points σας τα ξοδεύετε αντίστοιχα στο να αποκτήσετε perks, τα οποία σας δίνουν για παράδειγμα bonus στην απόκτηση credits, XP κτλ. Παίζοντας online, έως και 12 παίχτες ταυτόχρονα, συναγωνίζεστε σε 4 διαφορετικά events με στόχο το οποίο θα επικρατήσει και θα συγκεντρώσει τα περισσότερα skill points. Υπάρχουν modes όπως το Capture the Flag ή το Kings, στο οποίο προσπαθείτε να τρακάρετε αντίπαλους οδηγούς για να γίνετε εσείς ο King. Πλήρης ανάλυση για τα multiplayer modes θα βρείτε στο γραπτό review στο GamerGR. Να αναφέρουμε ακόμη ότι ο χάρτης του Forza Horizon 3 είναι τεράστιος. Θα χρειαστείτε 17 με 20 ώρες μόνο για να ολοκληρώσετε το βασικό story και 80 με 100 ώρες για να παίξετε όλες τις κούρσες, οι οποίες διεξάγονται σε διάφορες στιγμές της ημέρας, μιας και η εναλλαγή ημέρας-νύχτας γίνεται δυναμικά. Αυτό ήταν το βίντεο review του Forza Horizon 3, το οποίο αποτελεί και το πρώτο τελευταίο μας βίντεο review για τις κυκλοφορίες του 2016. Γραπτό review θα βρείτε στο gamer.gr. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και share, αφήστε ένα σχόλιο με την άποψή σας. Αν έχετε αποκτήσει το Forza Horizon 3, τότε μπείτε στο forum του gamer.gr και γράψτε την αναλυτική άποψη και δείτε δύο ακόμη πολύ ενδιαφέροντα βίντεο. Επίσης, κάντε subscribe στο κανάλι του GamerGR στο YouTube για να ενημερώνεστε για ό,τι νέο ανεβάζουμε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά.